Ο Άρης Αλβάνος συνεχίζει τη διαδικασία γιατί έχουν πάει στον εισαγγελέα. Είναι μέσα και η κυρία Παπαρίγα. Άρη. Ακριβώς, έχει τελειώσει η διαδικασία εξέτασης από τον εισαγγελέα Γιώργο. Περιμένουμε το πόρισμα. Να σας πω ότι έμπαιναν 2-2 στο κτίριο 16 στο γραφείο του εισαγγελέα. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε τι θα αποφασίσει. Οι διαδηλωτές εδώ παραμένουν στη θέση τους. Είναι κλειστή η ευελπίδων και στα δύο ρεύματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Φανταστείτε ότι σε ένα μήκος πάνω από 500 μέτρα και στα δύο ρεύματα η ευελπίδων είναι κατηλημένη από τουλάχιστον 2.000 διαδηλωτές, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που μας δίνει η ελληνική αστυνομία. Αναμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα και αναμένουμε και την Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία μας είπε ότι θα μας κάνει δηλώσεις για το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο